Πληροφορίες για την ψυχική υγεία. Σκοπός της παραγωγής αυτής της κασέτας είναι η ενημέρωση του κοινού γύρω από τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τους τρόπους αντιμετώπισής τους και πού μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια. Περιέχει πληροφορίες για τη σχιζοφρένεια, την κατάθλιψη, την κατάθλιψη μετά τον τοκετό, το άγχος, την κυκλοθυμία και το άγχος που είναι αποτέλεσμα τραυματικών εμπειριών. Τέλος, η κασέτα αναφέρεται και στα δικαιώματά σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για τους περισσότερους ανθρώπους, καλή ψυχική υγεία σημαίνει να αισθάνονται καλά, ευτυχισμένοι, σίγουροι και να απολαμβάνουν τη ζωή. Υπάρχουν όμως φορές που όλοι αισθανόμαστε δυστυχισμένοι, θλιμμένοι ή θυμωμένοι αντιδρώντας σε γεγονότα που αντιμετωπίζουμε, όπως πίεση στην εργασία, ανεργία ή κάποια απώλεια στην οικογένεια. Γενικά αυτά τα συναισθήματα περνούν και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Όταν τα συναισθήματα αυτά δεν περνούν και εξακολουθούν να επιδρούν σοβαρά στη ζωή μας, προκαλώντας αϊπνία και φοβίες χωρίς λόγο, σταματώντας τη σκέψη μας και προκαλώντας παράξενες σκέψεις ή μειώνοντας την αργητικότητά μας, ίσως χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικού. Ποια είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας? Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να μην ελέγχουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους και τη συμπεριφορά τους ή να παθαίνουν σύχηση. Για τα προβλήματα ψυχικής υγείας χρειάζεται η βοήθεια άλλων, όταν αυτά φτάσουν να επηρεάζουν τις σχέσεις μας με άλλα άτομα, την εργασία μας, το ρόλο μας ως γονέα ή την απόλαυση της ζωής. Είναι καλύτερα να ζητήσουμε βοήθεια νωρίς, γιατί όσο νωρίτερα γίνεται η θεραπεία, τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα ψυχικά προβλήματα δεν είναι λάθος κανενός και ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τόσο το άτομο όσο και η οικογένειά του και οι φίλοι του θα χρειαστούν μεγάλη υποστήριξη. Είναι επίσης σημαντικό να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την ασθένεια και τα είδη θεραπείας που προσφέρονται. Όσα περισσότερα καταλαβαίνει κανείς για τις συγκεκριμένες επιδράσεις της ασθένειας του ατόμου, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεθούν τρόποι για να περιοριστούν τα αρνητικά αποτελέσματα. Τι προξενεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας? Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις ως προς το γιατί ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει ψυχικά προβλήματα. Οι λόγοι εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη περίπτωση του ατόμου. Σήμερα, μερικοί από τους παράγοντες που πιστεύετε ότι συμβάλλουν είναι τραυματικές και συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής, συνεχές άγχος και καθημερινά προβλήματα, μια χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο ή κληρονομική τάση σε συγκεκριμένα ψυχικά προβλήματα. Ποια είναι τα κύρια είδη ψυχικών προβλημάτων? Μερικά από τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι η σχιζοφρένεια, η κυκλοθυμία, η κατάθλιψη, το άγχος και το άγχος που ακολουθεί τραυματικές εμπειρίες. Θα μιλήσουμε πρώτα για τη σχιζοφρένεια. Η σχιζοφρένεια είναι μια μορφή ψύχωσης. Ψύχωση υπάρχει όταν ένα άτομο χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα και τι είναι φαντασία. Η σχιζοφρένεια τίνει να εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Συχνά εμφανίζεται επεισοδιακά, δηλαδή τα συμπτώματα εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Μπορεί όμως να είναι και συνεχή. Μερικά άτομα μπορεί να παρουσιάσουν μόνο ένα επεισόδιο. Πολλά άτομα ή θεραπεύονται τελείως ή κατορθώνουν να ελέγχουν τα συμπτώματα ώστε να έχουν μια καλή ζωή. Μερικά συμπτώματα σχιζοφρένειας είναι παρεστήσεις. Δηλαδή το άτομο ακούει, βλέπει, μυρίζει ή αισθάνεται πράγματα ανύπαρκτα. Παράνοια. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να του κάνουν κακό ή να το σκοτώσουν. Αυταπάτες φαντασιώσεις. Πιστεύει ότι έχει εξαιρετικές ικανότητες ή είναι εξαιρετικό, μοναδικό άτομο.
Μπορεί να αισθάνεται σύγχυση ή κατάθλιψη. Μπορεί να απομακρύνεται από την οικογένεια και τις κοινωνικές επαφές, να αποφεύγει τη συντροφιά και να απομονώνεται για πολλές ώρες. Μπορεί η συμπεριφορά να μην αρμονίζεται, παραδείγματος χάρη να γελάει σε μια θλιβερή σκέψη ή μπορεί να μην ενδιαφέρεται για την ατομική του καθαριότητα και διατροφή. Πώς θεραπεύεται η σχιζοφρένεια? Η σχιζοφρένεια συνήθως αντιμετωπίζεται με φάρμακα, τα οποία μπορεί να φέρουν άριστα αποτελέσματα, εξουδετερώνοντας μερικά από τα συμπτώματα. Η συμβουλευτική συμπαράσταση και η συζήτηση των προβλημάτων βοηθάει τα άτομα μειώνοντας την κατάθλιψη και αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση. Μόλις το ψυχικό πρόβλημα τεθεί υπό έλεγχο, μέσω θεραπείας, τα προγράμματα επανένταξης μπορούν να βοηθήσουν στην ανάρρωση. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν το άτομο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της σχιζοφρένειας, αυξάνοντας την πίστη στον εαυτό του, ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως να επικοινωνεί με άλλα άτομα ή να βρει και να διατηρήσει εργασία. Ένα άλλο είδος ψυχασθένειας είναι η κυκλοθυμία. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο παρουσιάζει περιοδική μετάπτωση, εναλλαγή από τη μία ψυχική κατάσταση στην άλλη. Περίοδοι κατάθλιψης εναλλάσσονται με περιόδους μανιακής αισιοδοξίας. Αυτές οι μεταπτώσεις, αλλαγές της ψυχικής διάθεσης του ατόμου μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι όμως ελέγχουν τα συναισθήματά τους και ζουν μια καλή ζωή. Τα συμπτώματα κατά την περίοδο της υψηλής φάσης μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολική αυτοπεποίθηση, μειωμένη ανάγκη ύπνου, φλιαρία ή πολυλογία, πολύ γρήγορη σκέψη, υπερβολική προσοχή σε λεπτομέρειες, διάθεση για σπατάλη ή τζόγο, ψύχωση, οπότε το άτομο χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα και τι είναι φαντασία. Τα συμπτώματα κατά την περίοδο της χαμηλής φάσης μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολική θλίψη ή απογοήτευση, αισθήματα απελπισίας, έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πάντα, αϊπνίες, μείωση ή αύξηση του βάρους, αίσθηση ενοχής, διάθεση για απομόνωση, σκέψεις αυτοκτονίας, αυταπάτες, ότι παραδείγματος χάρη το άτομο θα τιμωρηθεί ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια. Πώς θεραπεύεται η κυκλοθυμία? Η κυκλοθυμία συνήθως αντιμετωπίζεται με φάρμακα που σταθεροποιούν την ψυχική διάθεση, όπως είναι το λίθιο και άλλα φάρμακα για την θεραπεία της κατάθλιψης. Τα προγράμματα επανένταξης μπορούν να βοηθήσουν ώστε το άτομο να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του για να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως να βρει και να διατηρήσει εργασία. Οι συμβουλές και η συζήτηση για τα προβλήματα μπορεί να βοηθήσουν τα άτομα στην καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Θα μιλήσουμε τώρα για τις διαταραχές που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δοκιμάζουν την ήπια μορφή κατάθλιψης λόγω θλιβερών επεισοδίων στη ζωή τους. Η σοβαρή μορφή κατάθλιψης είναι δυσανάλογη με τα γεγονότα της ζωής και συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικά από τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολική θλίψη και απογοήτευση, αισθήματα απελπισίας, έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πάντα, διάθεση για απομόνωση, αϊπνία, αίσθηση ενοχής, σκέψεις αυτοκτονίας, αύξηση ή μείωση βάρους, αυταπάτες, ότι παραδείγματος χάρη το άτομο θα τιμωρηθεί ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια. Πώς θεραπεύεται η κατάθλιψη? Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάθλιψη θεραπεύεται με αντικαταθλιπτικά φάρμακα που ελαττώνουν το άγχος. Άτομα με διαταραχές που σχετίζονται με την κατάθλιψη πρέπει να δουν το γιατρό τους, κάποιον σύμβουλο ή κοινωνικό λειτουργό. Προγράμματα επανένταξης μπορούν επίσης να βοηθήσουν αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση του ατόμου, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει δικές του πρωτοβουλίες, όπως είναι να βρει εργασία και να την κρατήσει.
Συμβουλές και συζήτηση του προβλήματος μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση του. Κατάθλιψη μετά τον τοκετό. Αυτή είναι ένα είδος κατάθλιψης που παρουσιάζεται στις γυναίκες μετά τον τοκετό. Στην περίοδο μετά τον τοκετό είναι συνηθισμένο να αισθάνεται μια γυναίκα ελαφρά κατάθλιψη, άγχος ή να έχει δυσκολίες στον ύπνο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο άγχος και φοβίες για τον εαυτό της ή το βρέφος, αδιαφορία για τον νεαγέννητο ή επίμονες σκέψεις γι' αυτό, ανικανότητα για αυτοσυγκέντρωση, σκέψεις αυτοκτονίας, προβλήματα ύπνου και αισθήματα ενοχής για το ότι το άτομο αισθάνεται κατάθλιψη. Σπανίως ίσως υπάρξουν και παραστήσεις. Αυτές συνήθως έχουν σχέση με το νεογέννητο. Παραδείγματος χάρη ότι το βρέφος δεν θέλει τη μητέρα, κατευθύνεται από το διάολο ή ότι έχει μια ξεχωριστή δύναμη. Η θεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, ψυχοθεραπεία ή προγράμματα επανένταξης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Προβλήματα άγχους. Το άτομο αισθάνεται υπερβολικό άγχος για καταστάσεις που δεν τρομάζουν άλλα άτομα, όπως το περπάτημα, για παράδειγμα, στο δρόμο. Η ζωή του ατόμου επηρεάζεται επειδή δεν μπορεί πια να κάνει ενέργειες που το προκαλούν άγχος. Μπορεί να αισθανθεί τρομερή απελπισία, πανικό, ανησυχία ή και υπερβολικό φόβο. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι σωματικά ή και ψυχολογικά και μπορεί να περιλαμβάνουν ταχυπαλμίες, υδρότα, τρέμουλο, ζάλι, πόνο στο στήθος, πανικό, να αισθάνεται ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, παραδείγματος χάρη ότι βρίσκεται έξω από το σώμα του, φόβο ότι χάνεται ο έλεγχος, ρίγος ή έξαψη, αϊπνία και ανησυχία. Μερικά από τα συνήθη είδη άγχους είναι ο πανικός, υπερβολικός φόβος θανάτου, συνήθως σε σχέση με την αίσθηση ότι το άτομο πεθαίνει ή ότι παθαίνει καρδιακή προσβολή. Αγοραφοβία, φόβος ότι το άτομο βρίσκεται σε χώρο ή σε κατάσταση από όπου δεν μπορεί να ξεφύγει ή δεν υπάρχει βοήθεια, παραδείγματος χάρη όπως σε μια αγορά. Κοινωνική φοβία, ο φόβος ότι οι άλλοι κρίνουν αρνητικά ό,τι κάνει το άτομο. Αυτό μπορεί να κάνει το άτομο να αποτραβηχτεί από τις κοινωνικές επαφές. Συγκεκριμένη φοβία, ο φόβος ειδικά για κάτι σε βαθμό που επηρεάζει την συνήθη συμπεριφορά του ατόμου ή διαταραχή κατά την οποία το άτομο κυριαρχείται από έμμονες ιδέες. Συνεχείς ανεπιθύμητες σκέψεις που οδηγούν επιτακτικά το άτομο να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη, να ελέγχει κάτι ή να πλένει διαρκώς τα χέρια του. Η θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνει συμβουλές ή συζήτηση των προβλημάτων ή των σκέψεων με θεραπευτή, φάρμακα για τη μείωση του άγχους και πρόγραμμα επανένταξης για να βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση του ατόμου, ώστε να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες μόνο του. Παραδείγματος χάρη, να βρει και να διατηρήσει εργασία. Που προέρχεται από τραυματική εμπειρία. Τα ψυχικά τραύματα μπορεί να συνδέονται με τρομακτικές εμπειρίες όπως φωτιά, πλημμύρες, σεισμό, πόλεμο, στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή σεξουαλική κακοποίηση. Το μετατραυματικό άγχος είναι φυσιολογική αντίδραση σε ένα υπερβολικό άγχος. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν όνειρα, εφιάλτες, συνεχή εικόνα της τραυματικής εμπειρίας ή δυσφορία όταν το άτομο βρίσκεται σε καταστάσεις που του θυμίζουν την τραυματική εμπειρία. Πόνο, νευρικότητα και πανικό χωρίς να σκέπτεται συνειδητά την τραυματική εμπειρία.
διάθεση και συμπεριφορά απομόνωσης και προσπάθεια αποφυγής ατόμων ή καταστάσεων που σχετίζονται με την τραυματική εμπειρία. Ο τρόμος, το άγχος και η θλίψη μπορούν να ανεβάσουν την πίεση του αίματος, την ζάχαρη και τους παλμούς της καρδιάς ή να παγώσουν τελείως τις αντιδράσεις του ατόμου, οπότε υπάρχουν δυσκολίες στην κίνηση, την ομιλία ή την σκέψη του ατόμου. Θεραπεία. Περιλαμβάνει συμβουλές ή συζήτηση για τα προβλήματα και αισθήματα. Εξάσκηση σε τρόπους ελέγχου του άγχους και των δυσκολιών συμπεριφοράς. Πρόγραμμα επανένταξης που θα βοηθήσει το άτομο να αυξήσει την αυτοπεποίθηση ώστε να πάρει πρωτοβουλίες, όπως να βρει εργασία και να την κρατήσει. Τα φάρμακα επίσης μπορεί να βοηθήσουν, όπως μπορεί να βοηθήσει και το μασάζ και η φυσιοθεραπεία. Ελπίζουμε οι πληροφορίες σε αυτή την κασέτα να σας φανούν χρήσιμες. Αν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε ή πού να πάτε, τηλεφωνήστε στο γιατρό σας ή στο ADEC στον αριθμό 93 83 55 66 ή στο Peran Mission στον αριθμό 95 10 90 55 ή ακόμα στο Northeast Alliance for the Mentally Ill στο 94 70 60 22. Μπορούν να σας πληροφορήσουν για τις πλησιέστερες υπηρεσίες. Αν δεν μιλάτε αγγλικά, μπορεί να κανονιστεί ώστε να τηλεφωνήσει για λογαριασμό σας ένας διερμηνέας. Καλέστε την τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνέων στο 13 14 50, ζητήστε ελληνικά και θα σας συνδέσουν με διερμηνέα που μπορεί να καλέσει την πλησιέστερη υπηρεσία ψυχικής υγείας ώστε να μιλήσετε απευθείας για τις ανησυχίες σας. Σε όλες τις περιπτώσεις, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον ψυχίατρο για τα φάρμακα και να θυμάστε ότι πάντα μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την ψυχιατρική κλινική. Ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας? Στην Αυστραλία υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν το άτομο από διακρίσεις και άδικη συμπεριφορά λόγω της αναπηρίας, της καταγωγής, του χρώματος, του φύλου, της ηλικίας ή της σεξουαλικής προτίμησης. Κάθε άτομο με ψυχική ασθένεια έχει τα ίδια βασικά δικαιώματα με όλους τους ανθρώπους και δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε βάρος του. Τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας προστατεύονται από το νόμο περί ψυχικής υγείας Mental Health Act. Μερικά άτομα με ψυχική ασθένεια ίσως χρειαστεί να εισαχθούν και να παραμείνουν χωρίς τη θέλησή τους σε ψυχιατρική υπηρεσία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Να φαίνονται ψυχικά ασθενοί. Να χρειάζονται άμεση θεραπεία. Να είναι επικίνδυνα για τον εαυτό τους ή για τους άλλους ανθρώπους, να έχουν αρνηθεί ή να μην είναι σε θέση να συγκατατεθούν για τη θεραπεία που χρειάζονται και να μην μπορεί να τους δοθεί επαρκής θεραπεία κάτω από λιγότερο περιοριστικές συνθήκες. Από τη στιγμή που ο ή η ασθενής κρατείται χωρίς τη θέλησή του, έχει τα εξής δικαιώματα. Να πληροφορηθεί σωστά, ώστε να καταλάβει στη γλώσσα του τα προβλήματα ψυχικής υγείας που έχει και τις εναλλακτικές θεραπείες που υπάρχουν. Να γίνουν σεβαστές οι θρησκευτικές, πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες του, να έχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, οι πληροφορίες για την κατάσταση και τη θεραπεία του να κρατηθούν μυστικές από τους γιατρούς και τους θεραπευτές, μόλις εισαχθεί για θεραπεία να λάβει γραπτός την ανάλογη γλώσσα τα δικαιώματά του, να λάβει νομική συμβουλή και να εκπροσωπείται από δικηγόρο και να παραπονεθεί για τη θεραπεία που του προσφέρεται. Επίσης, μπορεί να υποβάλει έφεση στην Επιτροπή Αναθεωρήσεων Ψυχικής Υγείας εναντίον της απόφασης αναγκαστικής θεραπείας σε υπηρεσία ψυχικής υγείας ή εντολής κοινοτικής θεραπείας.
να λάβει δεύτερη γνωμάτευση από ψυχίατρο που θα επιλέξει το ίδιο το άτομο για τη θεραπεία του, να μιλάει και να αντιπροσωπεύεται από φίλο ή συγγενή και να έχει μαζί του ένα δικό του πρόσωπο όταν μιλάει με τον γιατρό ή τον ψυχίατρο για τη θεραπεία του. Αν χρειάζεστε βοήθεια για αυτά που ακούσατε, μπορείτε να ζητήσετε από όποιον εσείς θέλετε να σας βοηθήσει ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Mental Health Legal Center στο 94 17 45 99 ή στο γραφείο του Δημόσιου Συμβούλου Public Advocate στο 96 60 14 44. Επίσης, υπάρχουν φυλάδια με τα δικαιώματα των ασθενών σε διάφορες γλώσσες όπως ελληνική, αραβική, ιταλική, κινέζικη και άλλες. Μπορείτε να τα ζητήσετε από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 96 16 80 04. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις για την ψυχική υγεία, μιλήστε στο γιατρό σας. Θα σας φέρει σε επικοινωνία με άλλα άτομα που ίσως χρειάζεται να δείτε. Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που ακούσατε σε αυτή την κασέτα, τηλεφωνήστε στο AIDEC στο 9383 5566, στο Peran Mission στο 9510 9055 ή στο Northeast Alliance for Mentally Ill στο 9470 6022. Τα κείμενα για αυτή την κασέτα είναι παρμένα από τα φυλάδια που κυκλοφόρησαν οι οργανισμοί Peran Mission και Action on Disability Within the Ethnic Communities.